Θέλω και με τη σειρά μου να συγχαρώ και την Οργανωτική Επιτροπή και τον χώρο του Κόκκινου και τον ευρύτερο πολιτικό χώρο στον οποίο κινείται για τέτοιες πρωτοβουλίες που έτσι είναι αναγκαίο να προκύπτουν και να μας ενδυναμώνουν και να είμαστε πολύ μαζί, ακόμα και αν συζητάμε ήττες, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε νίκες. Είναι αλήθεια πως αρχικά προβληματίστηκα για το τι πρέπει να πω και να σας πω και τι μπορώ να σας πω, προκειμένου να συνεισφέρω στον ευρύτερο προβληματισμό. Προτίμησα να σας περιγράψω πραγματικά γεγονότα της δράσης των εργαζομένων στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που μαζί με άλλους συλλόγους και σωματεία στο νησί διεκδίκησαν καλύτερες μέρες και εισέπραξαν εξαθλίωση και ψέματα. Στη Ζάκυνθο, τα 2/3 του οικονομικού ενεργά πληθυσμού απασχολούνται σε 2 ή 3 δουλειές που μπορεί να αφορούν παράλληλα απασχόληση στο δημόσιο τομέα, σε τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές καλλιέργειες. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ζακύνθου δεν αποτελούν εξαίρεση. Η συνδικαλιστική δράση των τελευταίων χρόνων για το νοσοκομείο ξεκίνησε με τη διεκδίκηση της μεταφοράς στο νέο νοσοκομείο. Υπήρχαν προσκόμματα τότε, ενώ το νοσοκομείο ήταν έτοιμο, και κλιμακώθηκε με την υπεράσπιση των δημόσιων δομών υγείας αλλά και αντιμνημονιακές δράσεις απέναντι στα χαράτσια, τον έμφυα, το ασφαλιστικό και τις αξιολογήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου έγινε ο Ρομπέν των δασών για τους πληττόμενους στο νησί, με υποσχέσεις για λύση και άλλη προοπτική. Έτσι, από το συνασπισμό των 500 ψήφων στην αρχή, γίναμε ο ΣΥΡΙΖΑ των 700, ο ΣΥΡΙΖΑ των 1.000 και το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ των 10.000 ψήφων στο νησί, με ένα ποσοστό που έφτανε το 34%. Ο Ρομπέν έγινε κυβέρνηση. Κορύφωση ήταν το δημοψήφισμα, όπου στη Ζάκυνθο το όχι έλαβε 69% και στο νοσοκομείο ξεπέρασε το 75% με αδρές υπολογισμούς. Όμως οι μήνες περνούσαν και το πρώτη φορά αριστερά καθήλωσε τη χρηματοδότηση στο νοσοκομείο στο 70% του παλιού μικρού νοσοκομείου και αποδεκάτησε το προσωπικό. Το νοσηλευτικό βρίσκεται σήμερα, το προσωπικό το νοσηλευτικό βρίσκεται σήμερα στο 45% του προβλεπόμενου και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, σύτηση, καθαρισμός, σηματισμός, τεχνική υπηρεσία και διοικητικό προσωπικό καταραίουν μέρα με την ημέρα. Το ασφαλιστικό οδήγησε πολλούς σε αναβολή της συνταξιοδότησής τους για 5 έως 10 χρόνια, ενώ παράλληλα νέοι φόροι, μείωση αποδοχών, υπερεργασία με αναστολή ρεπό και αδειών τους οδηγούν πραγματικά σε απόγνωση. Και τώρα τι ρωτούν? Η έλλειψη της απάντησης γέννησε νέα φαινόμενα. Πρώτον, η συνδικαλιστική συμμετοχή, η συμμετοχή δηλαδή στις συνελεύσεις του συλλόγου, δεν ξεπερνά πια το 20% των εγγεγραμμένων μελών. Δεύτερον, οι αξιολογήσεις που δεν πέρασαν με αγώνες των εργαζομένων αντικαταστάθηκαν με αξιολογήσεις σε εισαγωγικά του ενός από τον άλλον εργαζόμενο για την ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας του στο πόστο του. Τρίτον, το χειρότερο, αλληλοκαταγγελίες μεταξύ εργαζομένων για ετεροαπασχόληση σε medical center και ιδιωτικά ιατρία, που φτάνουν πια τα 25 στο νησί. 25 medical centers στο νησί. Ατομικές βέβαια λύσεις, δηλαδή λύσεις που οι εργαζόμενοι πάντα θα βρίσκουν για να επιβιώνουν, κόντρα όμως στο συλλογικό και άσχετα με το κοινωνικό. Τέταρτο και τελευταίο, αναβίωσαν φαινόμενα συνδικαλιστικού προστατευτισμού από παλιούς γνωστούς πάσοκου εργατοπατέρες της ΠΟΕΔΗΝ, που καμία σχέση βέβαια δεν έχουν με αντιμνημονιακές διεκδικήσεις και αγώνες, αλλά που όμως παρόλα αυτά βελτίωσαν την ανταπόκρισή τους στους εργαζόμενους και μπήκαν με 2/5 στο ΔΣ του νοσοκομείου. Εδώ να τονίσουμε το ρόλο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας στο νησί, που απευθύνεται βέβαια κυρίως σε τουρίστες αλλά και σε ντόπιους και που εμπεδώνεται αυτή η ιδιωτική παρουσία καθημερινά με παροχή ιατρικών υπηρεσιών από γιατρούς με μπλοκάκι. Πρέπει να σας πω ότι ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο μπαίνει ο ίδιος με μπλοκάκι, γιατρός όν καρδιολόγος, να προσφέρει υπηρεσίες εφημερίας στην καρδιολογική κλινική. Και εμπεδώνεται επίσης με ιδιωτικά ασθενοφόρα που ανέλαβαν το έργο της μεταφοράς ασθενών από το νοσοκομείο στα σπίτια τους όταν γίνονται καλά, μιας και δεν υπάρχει ασθενοφόρο για τέτοια δουλειά. Η δημόσια υγεία καλύπτει το 70% των αναγκών για υπηρεσίες υγείας, αλλά είναι αποδέκτης μόνο το 30% των δαπανών για την υγεία. Το αντίθετο συμβαίνει με την ιδιωτική. Ενώ καλύπτει μόλις το 30% των αναγκών και σε σοβαρότητα και σε αριθμό, κυρίως όμως σε σοβαρότητα,
αποδέχεται και, και μισθούς και, και συνολικό εισόδημα της τάξης του 70%. Τι θα πούμε λοιπόν εμείς στην αριστερά για αυτό το ζήτημα? Οι μέσες αποδοχές των γιατρών στο ΕΣΥ, στη Ζάκυνθο, για να μιλήσω συγκεκριμένα, δεν είναι παρά το 1/3 των μέσων αποδοχών των γιατρών και κυρίως των ιδιοκτητών, πολύ περισσότερο, στα κέντρα υγείας. Μάλλον στα κέντρα υγείας, τα ιδιωτικά κέντρα υγείας και τα medical center. Ενώ δουλεύουν οι δημόσιοι γιατροί τουλάχιστον 3 φορές περισσότερο. Ο ρόλος των δημόσιων λειτουργών υγείας αποδομείται σταθερά και η ιδέα της ιδιωτικοποίησης του νοσοκομείου σύντομα δεν θα βρίσκει την κοινωνία στην πλειοψηφία αντίθετη. Όμως, τον περασμένο Ιούλη, και ενώ σχεδόν τίποτα δεν κινούταν στην επικράτεια, συνδικαλιστικά εννοώ, δύο πράγματα ξαναβγάζουν τους εργαζόμενους στο δρόμο. Πρώτον, υπήρξε απόφαση αναστολής αδειών από τη Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας γιατί δεν έφτανε το προσωπικό, δεν έβγαιναν οι βάρδιες. Και δεύτερον, δεν μετακινήθηκε κάποια νοσηλεύτρια από ένα κέντρο υγείας που είχε πάψει πια να λειτουργεί, αλλά αυτή επέμενε να μένει εκεί, με παρέβαση μάλιστα του βουλευτή μας, του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με τον τοπικό κομματάρχη της δεξιάς. Προσέξτε, του βουλευτή μας με συνεργασία με τον τοπικό κομματάρχη. Αυτό εκνεύρισε, θύμωσε, εξόργησε τον κόσμο. Και ενώ είχαν ανοιχθεί τόσα άλλα, τους βλέπεις για πρώτη φορά να φεύγουν από το νοσοκομείο, από τη συνέλευση, να πηγαίνουν στον κόμβο, τον οδικό, και να τον κλείνουν. Να εξηγούν σε εκατοντάδες οχήματα που από τη μία και την άλλη μεριά είχαν ακινητοποιηθεί ότι δεν γίνεται αλλιώς, να μην δίνουν συνέντευξη τύπου αυτή τη φορά, αλλά να παίρνουν έναν τον έναν τους οδηγούς και να τους εξηγούν. Στη συνέχεια, δύο φορές έγινε αυτό μάλιστα, στη συνέχεια, να κατευθύνονται στο απέναντι κηλικείο από το νοσοκομείο και να κάνουν εκεί μέσα συνέλευση. Με κερασμένα τα αναψυκτικά από τον ίδιο το σύλλογο. Να κάνουν εκεί μέσα τη συνέχιση της συζήτησής τους. Είσαι στα 7 λεπτά, συντρόφε. Η αφορμή, μικρή σημασία γι' αυτό. Η αιτία, η υπερεργασία, η εξαθλίωση, οι προδομένες υποσχέσεις. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, υπήρξε αυτή η αντίδραση. Συμπέρασμα. Οι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησαν επανάσταση. Ούτε με το όχι του ζήτησαν να καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τα χειμερινά ανάκτορα. Απλά ψέλησαν. Μόνο ψέλησαν. Την ιδέα πως έχουν και αυτοί δικαίωμα στην ανυπακοή, δικαίωμα στη ζωή για να είναι αυτό δικαίωμα και για τα παιδιά τους. Είναι δουλειά της αριστεράς να συνδέσει τις λύσεις που ζητούν οι άνθρωποι με την επανάσταση που χρειάζεται για αυτές. Χρειάζεται όμως η εκφορά ενός κεντρικού πολιτικού αριστερού λόγου που θα εμπνεύσει αποκαθιστώντας την τιμή του δημόσιου και την υπεροχή του απέναντι στο ιδιωτικό γενικά και στην υγεία. Και που θα βάλει αυτός ο κεντρικός πολιτικός λόγος σε προτεραιότητα την εξευθελισμένη σήμερα μισθωτή εργασία, ανοίγοντας μέτωπο με την ασίδωτη και αδιέξοδη ιδιωτική κερδοσκοπία, ειδικά σε τομείς λεπτούς όπως η υγεία και η παιδεία. Τέλος, χρειάζεται, πριν πείσουμε την κοινωνία να την εμπνεύσουμε με τις αξίες μας, να εμπνεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους συνδικαλιστές, τα στελέχη και τα μέλη μας, πως ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Γιατί η κοινωνία θα πάρει μπροστά. Είναι σίγουρο ότι θα πάρει μπροστά. Σε χρόνο και με τρόπο όμως που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Με το θυμικό ίσως περισσότερο, ναι. Λιγότερο με το μυαλό, ίσως. Αρκεί όμως εμείς συντεταγμένα και με όραμα να είμαστε εκεί. Ευχαριστώ.